Festival. Από τα πλάνα που μόλις είδατε, καταλάβατε ότι σήμερα θα δούμε πολλά Extreme Sports όλοι μαζεμένοι στην παραλία Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη 8. Σήμερα θα δούμε από skateboard και inline μέχρι paintball, χορό, αναρρίχηση, τα πάντα. Είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται αυτό το show, ας ονομάσουμε, και έχουν μαζευτεί από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο για να δώσουν τα καλύτερα τους. Πάμε να δούμε. Ανδρέας Καπάντας, κυρίες και κύριοι, υπεύθυνος επικοινωνίας της όλης διοργάνωσης. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που είχατε σε όλη αυτή την πορεία για να κάνετε πραγματικότητα αυτό το event? Η δυσκολία ήταν να οργανώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και να τους συντονίσουμε να έρθουν εδώ πέρα σήμερα και να καμαρώσουν τις δεξιότητες και τα θέματα που βλέπετε. Και είναι υποχρέωσή μας να το κανονίσουμε πλέον για ως θεσμό. Να γίνει θεσμός, γιατί υπάρχει συμμετοχή, βλέπουμε πολύ ακριβώς. Μεγάλη, ο κόσμος έρχεται συνέχεια. Γιατί τα extreme sport ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη. Γενικά, να καταστήσουμε τη χώρα μας τόπο όπου θα έρθουν οι τουρίστες για αυτό ακριβώς το πράγμα. Για τα outdoor activities και τα extreme sports. Απίστευτη φιγούρα! Αυτό ήταν ένα τεράστιο 360. Αν δεν ήταν αυτό το φουσκωτό μαξιλάρι από κάτω να τους περιμένει, πιστέψτε με ότι δεν θα ήταν πολύ καλή στιγμή. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα, νόντας λογοθέτης, από τους καλύτερους τουλάχιστον στην Ελλάδα, να είμαστε και λίγο σεμνοί. Προσπαθούμε. Ασχολείσαι με το snowboard. Στους αγώνες στη Βασιλίτσα πήρες πρώτη θέση, αν δεν κάνω λάθος. Πήρα πρώτη θέση στα jumps, ναι. Στα jumps. Ασχολείσαι με το motocross. Motocross, λίγο ποδήλατο, λίγο kite. Να μείνουμε λίγο στο motocross και να δούμε τι ακριβώς κάνει με το motocross. Αυτά τα κόλπα τα έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε μόνο στο εξωτερικό, σε καλωδιακά κανάλια κτλ. Δεν αγχώνεσαι? Δεν αγχώνομαι, γιατί κάνω πολλή δουλειά, πολλή προπόνηση. Όλο αυτό θέλει πολλή προσπάθεια και να είσαι εκεί 100%. Γενικά σου αρέσει η ταχύτητα, φυσικά λίγο κίνδυνος. Μου αρέσει να φλωτάρω, δεν μου αρέσει να περπατάω καθόλου. Μαργαρίτης Κατσανίδης, κυρίες και κύριοι, πρωταθλητής Ελλάδας και από τους καλύτερους και στην Ευρώπη. Στο άθλημα του drift, τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο που μας βλέπει, ένα μήνυμα? Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και γενικώς υπάρχει πρόβλημα στη χώρα μας, αλλά πρέπει να ακολουθούμε την τρέλα μας, γι' αυτό και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω και ελπίζω να τα καταφέρω για να με αξιώσει ο Θεός να πάω να τρέξω Ευρώπη και να πάω καλά. Ουρίνια έβγαλε, χαλάζει, έριξε, τρελό αέρα είχε. Αλλά τώρα συνεχίζουμε και πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Μάλλον παίζουν paintball. Paintball είναι ένα άθλημα, ένα σπορ, ένα χόμπι, όπου οι ομάδες προσπαθεί η μία να πυροβολήσει σε εισαγωγικά. Αρχίσανε μόλις τώρα, ακούμε το θόρυβο, ρίχνουν μπάλες με χρώμα ουσιαστικά. Έχει αρκετή αδρεναλίνη, τρέξιμο και τακτική φυσικά. Ας ζούμε. Έχουμε εδώ πέρα ένα τείχο αναρρίχησης, προσπαθούν τα κορίτσια να ανέβουν, να γνωρίσουν. Ανέβουν και τα δύο κορίτσια μαζί, είναι φίλες και θέλουν να ανέβουν παρέα. Μάλιστα. Οπότε θα τις βάλουμε να ανέβουν παρέα. Αυτά λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη και το Extreme Sports Festival. Μέχρι την επόμενη φορά, όλα θα πάνε καλά!